Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτή η συμφωνία πρώτα απ' όλα, για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι η τροποποίηση συμφωνίας που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Είναι δηλαδή μια αμοιβαία αμυντική συνεργασία που, αν θέλετε, είναι και μια επικαιροποιείται με διάφορα εξέλιξη μιας στρατηγικής συμμαχικής σχέσης που έχουμε με τις ΗΠΑ, που νομίζω ότι σε αυτή την χρονική συγκυρία είναι εξαιρετικά σημαντική. Διότι μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί κανείς με τον παρόντα πρόεδρο, αλλά όταν μιλάμε για μια συμφωνία τέτοια, μιλάμε για τις ΗΠΑ, ανεξαρτήτως δηλαδή, ανεξαρτήτως του ποιος είναι πρόεδρος της Αμερικής. Εδώ αυτό που είδαμε είναι ότι μια συμφωνία η οποία ουσιαστικά ενδυναμώνει την θέση της Ελλάδας, ενδυναμώνοντας τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, μας βρήκε στην Βουλή, ενώ αυτή η συμφωνία, η τροποποίηση της συμφωνίας κατά την προηγούμενη περίοδο προετοιμάστηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προετοιμάστηκε από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος όταν είχε επισκεφθεί τότε τον πρόεδρο Τραμπ, θα σας θυμίσω ότι είπε κάτι που δεν είχαμε ξανακούσει από Έλληνα πρωθυπουργό, ότι μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας στην Αμερική, νομίζω, κατέθεσε την φιλοαμερικανική, αν θέλετε, πολιτική της Ελλάδας με τον πιο εμφατικό τρόπο. Άρα, η σημερινή στάση του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι έχουν και μια προσκόλληση, αν θέλετε, σε μια αντιπολιτευτική λογική, πολύ παροχημένη. Δηλαδή, επιστρέφουμε τώρα πάλι στον αντιαμερικανισμό της δεκαετίας του 80. Νομίζω ότι όλο κυρία αυτό δεν βοηθάει.